πώς γίνανε αυτές οι προσλήψεις όλες, πώς γίνανε. Και επειδή το έψαξα λίγο το θέμα, με τα λύπης μου κύριε Ζήμο, μια και αφορά και κύριε Ζόπο, μια που αφορά τη δικιά σας δημοτική ενότητα, αφορά δύο ανθρώπους που προσλήφθηκαν με πεντάμινα στην, μου φαίνεται και στην καθαριότητα, αλλά η ασφάλεια, αν δεν έχω λάθος, δεν θυμάμαι καλά, και τους οποίους μόνο και δεν τους είδα. Μάλιστα τον έναν από αυτούς, με μεγάλη μου έκπληξη, τον είδα να κάθεται και στην καρέκλα του αντιτιμάτου. Και το είπα. Λέω, πώς και από εδώ, λέει, είμαι με πεντάμινα. Πού, εκεί. Και στην καρέκλα πώς κάθεσαι. Αυτά τα πράγματα, κάνω το καλαμπούρι, κάνω το καλαμπούρι, στην καρέκλα του κύριου Κεφάλα. Εντάξει, και επειδή αυτά τα θέματα άπλονται, ο Κεφάλας, αλλά ο κύριος Κεφάλας, αναλογεύεται. Γιατί, ναι, εγώ λοιπόν θα ήθελα μια τοποθέτηση για αυτά τα πράγματα, γιατί και άλλους ανθρώπους που προσλήφθηκαν με πεντάμινο και έχουν διατελέσει και αιρετή, πραγματικά τιμάνε και την πρόληψη με την παρουσία τους και στη θέση τους και με τη δουλειά τους. Η θεία από την υπηρεσία καθαριότητος, τέσσερα πεντάμινα τα έχουν σπίτι, ο μελέτης τα πληρωματοφόρα σαν πληρώματα των πληρωματοφόρων. Δύο πεντάμινα είναι δύο ημέρες στα Θήκια και Αγιάννη όταν χρειαστεί και τρεις μέρες στην παραλία και καθαρίζουν όπου χρειαστεί, εκείνη το προέδρο να μεταφέρουν και ασχολούνται με αυτό το έργο. Επίσης υπάρχουν δύο πεντάμινα από τις τεχνικές υπηρεσίες, απεσπασμένα, μία κοπελιά η οποία έρχεται στην Αλμυρή, στο κατάστημα της Αλμυρής, διότι λόγω προσπάθειας της κυρίας Σούκουλης στο γραφείο δεν είχε υπάλληλο, ο οποίος να, λόγω των κοντών ετοιμάτων των πολιτών που υπάρχουν το καλοκαίρι στην παραλία γύρω στις 15.000, δεν μπορεί να, δεν υπάρχει άνθρωπος να δέχεται τα κύματα, λάθος, καθαριότητα κλπ. Με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, μια κοπελιά από τις τεχνικές υπηρεσίες, όχι από την υπηρεσία καθαριότητος, και αυτό φαίνεται από το παρουσιολόγιο το οποίο είναι στη διάθεση των καθέναν όποιος θέλει να το δει, είναι στο γραφείο της Κοντουτρών, με ωράριο 7 έως 3, και άλλη μια υπάλληλο, πάλι από τις τεχνικές υπηρεσίες απεσπασμένη, η οποία κάνει καθάριση του αρχείου του παλιού Δήμου Σαλονικού. Ήδη αυτή τη στιγμή έχει κάνει πάρα πολλούς φακέλους, είμαστε το 2007 και υποχρεώνουμε στην καθάριση του αρχείου, ούτως ώστε το πάνω όροφο του Δημαρχείου, το Αθηκείο, το οποίο το έχουμε κάνει αποθήκη με τέψον και έχουμε παλιά αρχεία, να το απελευθερώσουμε, να καταστρέψουμε τα παλιά αρχεία και να στεγάσουμε κάποιες υπηρεσίες που είναι στην Δυτική Ενότητα Σαλονικού. Αυτά.